Λοιπόν, η τελευταία αυτή διάλεξη την αφιερώνω στον Κωνσταντίνο Ευαγγελίδη, καθηγητή και πρόεδρο στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, όπως επίσης και αντιπρίτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων κάποτε. Καταγόμενος από την Κύπρο, ο αείμνηστος Ευαγγελίδης μεγάλωσε στο Σουδάν. Έμαθε λοιπόν αραβικά πολύ καλά και σπούδασε εκεί στο Πανεπιστήμιο του Χαρτούμ, Αγγλική Φιλολογία και μετά εξελίχθηκε και έγινε καθηγητής μας εδώ. Σε κάποια φάση της ζωής μου βρέθηκα εδώ σε αυτό το χώρο σε δεινή θέση. Ήταν η στιγμή που θα έπρεπε να, ίσως να αποχωρήσω. Και ο άγνωστος για μένα αυτός άνθρωπος με έσωσε. Μάλιστα πήγα να τον βρω τότε, να του πω ότι παρετούμε. Και μου είπε, ξέρω, θέλεις να παραιτηθείς, αλλά εγώ δεν δέχομαι την παραίτησή σου. Αιωνία του η μνήμη. Σε αυτόν λοιπόν αφιερώνω αυτή τη στιγμή που θα βγω εθελούσια πια και κανονικά από το Πανεπιστήμιο, την αφιερώνω σε αυτόν τον άνθρωπο που μου συμπαραστάθηκε σε μια τέτοια στιγμή. Υπήρχαν και άλλοι τότε εκείνη την εποχή άνθρωποι που με βοήθησαν, όπως ήταν και η Μαρούλα η Ευθυμίου και η Κέπετζη. Η Κέπετζη ήταν μια καθηγήτρια στο αρχαιολογικό, η οποία χωρίς να γνωρίζει τι συνέβαινε ακριβώς, είχε πάρει ένα τετραδιάκι και ερχόταν σε όλα τα μαθήματα ένα εξάμηνο να παρακολουθήσει. Και αυτό βέβαια είχε ένα αντίκτυπο. Και επίσης, υποστηρικτής μου εκεί ήταν και ο Αντώνης Δανασής Αφεντάκης, αιωνία του η μνήμη και εκείνου, με είχε στηρίξει. Αλλά πέρα από αυτά, αν βρισκόμαστε εδώ, βρισκόμαστε γιατί όλοι ξέρουμε αυτό το χαμόγελο, ξέρουμε έναν τύπο που γυρνάει από εδώ και από εκεί και είναι υπεύθυνος για τα πάντα, είναι υπεύθυνος για τα γκράφιτ, είναι υπεύθυνος για τη ζωγραφική, είναι υπεύθυνος για χίλια δύο πράγματα και είναι ο κοσμητοράς μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και δεν θα είμαστε εδώ αν εκείνος δεν βρισκόταν αυτή τη στιγμή στη θέση που είναι. Τώρα λοιπόν, Τι να πω για την αραβική λογοτεχνία. Ό,τι και να πω είναι, έρχεται λίγο. Είναι τόσο πλούσια που δεν ξέρω τι να πω. Εδώ σας έχω βάλει κάποιους ανθρώπους από το σχεδόν παρόν. Ίσως πολλοί από εσάς αναγνωρίζουν εδώ το Χαλίλ Γκιμπράν. Εδώ είναι ο Άδωνης. Εδώ είναι μια απίθανη Λιβανέζα η Χανάν Ελ Σέιχ. Και ό,τι όμορφο βλέπετε εκφράζεται μέσα από την αραβική λογοτεχνία. Το υλικό λοιπόν είναι πάρα πολύ. Μιλάμε για αρμονία ήχων, για εσωτερικότητα, για μουσικότητα, για συναισθήματα, για υπονοούμενα και για πολλά άλλα. Θα είναι λοιπόν κάπως, όχι χρονολογική, αλλά κάπως έτσι η σειρά μας, περίπου χρονολογική. Και θα επανέλθουμε σε αυτή την πρώτη αναφορά, μετά για να δούμε πώς έγιναν οι επιλογές. Αυτή είναι αυτή που επιλέγω. Έχω βάλει εδώ το βιβλίο μου «Εισαγωγή στην λογοτεχνία των Αράβων» που γράφτηκε το 2000. Έκανε καμιά δεκαριά εκδόσεις, 10 ίσως είναι πολλές, αλλά 8-9 σίγουρα. Και αυτή είναι η βελτιωμένη έκδοση, η οποία κυκλοφορεί στις εκδόσεις πεδίο. Τώρα λοιπόν, μετά από αυτά τα γενικά, θέλω πραγματικά να αρχίσουμε. Θα αρχίσουμε με αυτόν τον άνθρωπο εδώ, που είναι ο Ιμρουλ Κάις. Ο Ιμρουλ Κάις και ερωτική ποίηση στην έρημο. Γράφω το όνομά του στα αραβικά, είναι καλλιγραφημένο εδώ. Πώς κυκλοφορεί στα αγγλικά ή στα ελληνικά και πώς κυκλοφορεί επίσης και στα ελληνικά του Μεσαίωνα, στη Βυζαντινή εποχή, διότι ήταν γνωστός στο Βυζάντιο. Κάις το όνομά του, Κέσος στα ελληνικά. Έχει επίσης και κάποια, μένει γνωστός ως ο περιπλανόμενος βασιλιάς και περιπλανόμενος με πολλές έννοιες. Περιπλανόμενος όχι μόνο ότι πήγαινε από εδώ και από εκεί, αλλά που ήταν λίγο χαμένος, λίγο παράδοξα χαμένος. Ή επίσης το όνομα Δουλ Κουρούχ που σήμαινε ο πληγιασμένος. Έζησε γύρω στο 500. 550 θεωρείται ότι πέθανε, χωρίς να είμαστε και πολύ σίγουροι. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα ότι θα σας διαβάσω ένα ερωτικό ποίημα γραμμένο από ένα νομάδα της ερήμου εκείνης της εποχής. Σηκώθηκα, μαζί της έφυγα και αυτή με οδηγούσε. Σβήνοντας τα ίχνη μας,
με ένα πλουμιστό ύφασμα που σέρναμε πίσω μας. Και όταν πια περάσαμε τα ξέφωτα της φυλής, συναντήσαμε την πλευρά ενός δύσβατου και ανηφορικού περάσματος. Την τράβηξα τότε σε μένα από τα μηνύγκια. Αυτή κούρνιασε πάνω μου. Σώμα πρικισμένο με λεπτότητα, γάμπες καλλίγραμμες, κοιλιά σκληρή, λευκή, στήθος με σάρκα λία, σαν καθρέφτης. Σαν λίγο φοβισμένη ξεγλίστρησε, μου έδειξε τα μαγουλά της, λία και αυτά. Κοιτάζει γύρω ξαφνικά. Το μάτι της με βλέμμα άγριου ζώου που προστατεύει το μικρό του στην ουάζρα. Ο λαιμός της, λευκός κι αυτός και όμορφος, σαν το λαιμό ελαφίνας, τέλειος, καθώς τον ανασηκώνει γυμνό χωρίς στολίδια. Μαλλιά στολίζουν την πλάτη της, σαν μαύρη θυμονιά, πλούσια κι άτακτα μαλλιά, σαν τα κλαδιά μιας χουρμανδιάς. Αυτός θεωρείται ότι είναι ο πατέρας της αραβικής ποίησης. Ότι η αραβική ποίηση αρχίζει με αυτόν. Έτσι ο Θαλίμπη, σε φωτογραφία ταυτότητας, τον βλέπετε εδώ, καταλαβαίνετε πόσο ριανταλιστική είναι αυτή η εικόνα, ο Θαλίμπη, ένας φιλόλογος μεταξύ 10ου και 11ου αιώνα, έγραψε γι' αυτόν ότι η ποίηση άρχισε και τελείωσε με ένα πρίγκιπα. Δηλαδή ήταν πολύ απεσιόδοξος αυτός ο τύπος που πέθανε το 1038 και έγραψε ότι η ποίηση άρχισε με ένα πρίγκιπα, εννοώντας τον Ιμρουλ Κάις, και τέλειωσε με έναν άλλο πρίγκιπα, τον Αμπού Φιράς. Ο Ιμρουλ Κάις ήταν γιος βασιλιά και, όπως είπαμε πριν, ήταν γνωστός ως περιπλανόμενος ή πληγιασμένος. Περιπλανιόταν με πρόσχημα την εκδίκηση για το θάνατο του πατέρα του. Στην ουσία όμως δεν ανέβηκε ποτέ σε θρόνο, υπήρχαν πάντα διαμάχες με τα αδέλφια του, αυτός ποτέ δεν σταμάτησε την περιπλάνησή του. Πρίγκιπας λοιπόν ήταν μόνο στα χνάρια της ερήμου. Η ποίησή του έδωσε τα μοτίβα του ερωτισμού στους επόμενους ποιητές. Σκεφτείτε ότι ένας αναφέρουμε, χωρίς να είμαστε βέβαια ποτέ σίγουροι, γιατί τόσο ωραία ποίηματα είναι δυνατόν να είναι πρωτόλια, να είναι για πρώτη φορά, να εμφανίζονται. Εγώ έχω πάντα αυτή την απορία. Όμως θεωρείται ότι είναι αυτός από τους πρώτους ποιητές. Εγώ συμπληρώνω, από τους πρώτους ποιητές που γνωρίζουμε. Δεν είμαι και τόσο σίγουρη, τόσο ωραία ποίηματα για πρώτη φορά βγαίνουν έξω. Πληγιασμένος. Γιατί τον έλεγαν πληγιασμένος, Δουλ Κούρουχ. Το παρατσούκλι αυτό είναι γνωστό ήδη την εποχή που ζούσε. Αυτό αναφέρει ένας μεγάλος φιλόλογος του 9ου αιώνα, ο Ιμν Κουτάιμπα. Και πέθανε τελικά στην Άγκυρα, ενδεχομένως γύρω στο 550. Ο πληγιασμένος. Η Πανούκλα του Ιουστινιανού, την ξέρετε. Γύρω στο 541, με πολλές και σποραδικές αναζωπηρώσεις τοπικές, ήταν πολύ σφοδρή, τόσο πολύ που προκάλεσε το θάνατο έως και του 1/4 του ανθρωπίνου πληθυσμού της Ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα λέγεται ότι η Βόρειος Αφρική είχε αποψηλωθεί τόσο πολύ από την Πανούκλα, που ήταν πολύ εύκολο να καταληφθεί κατόπιν όταν επήλθε το Ισλάμ. Το χαρακτηριστικό αυτής της Πανούκλας ήταν η νέκρωση των χεριών. Ο Ιμρουλ Κάις άραγε ονομάστηκε πληγιασμένος γιατί πέθανε από αυτό, δεν ξέρουμε. Κάτι λέει η παράδοση, αλλά η παράδοση. Η παράδοση λοιπόν, η αραβική κυρίως, λέει ότι αναζητώντας βοήθεια για να καταλάβει το θρόνο του, ο Κέσος, ο Ιμρουλ Κάις, κατευθύνθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ο Ιουστινιανός του έδωσε στρατό για να πάει να κερδίσει το θρόνο του πατέρα του. Όμως ο Κέσος, δηλαδή ο Κάις, λέει η αραβική παράδοση αυτή, ξεμιάλισε την κόρη του Ιουστινιανού, η οποία σημειωτέων μάλλον δεν υπάρχει, αλλά βάζει αυτός. Ξεμιάλισε την κόρη του Ιουστινιανού και τότε ήρθε μια τιμωρία από την Κωνσταντινούπολη. Η τιμωρία ήταν ένα δώρο. Ένα δώρο που έστειλε ο αυτοκράτορας στον Ιμρουλ Κάις και βρήκε τον ποιητή όταν έφτανε στην Άγκυρα. Ήταν ένα πουκάμισο. Μόλις όμως φόρεσε το βασιλικό δώρο ο Ιμρου, το σώμα του γέμισε πληγές, γιατί το πουκάμισο ήταν δηλητηριασμένο και έτσι ο ποιητής πέθανε κοντά στην Άγκυρα. Βεβαίως, βεβαίως, παράδοση. Όμως,
Ο μύθος μας φέρνει, καταλαβαίνετε, πολύ κοντά σε κάποιον ήρωα, ο οποίος δεν είναι Άραβας και ο οποίος ονομάζεται με ένα μακρινό όνομα που δεν θα το ξέρετε, που λέγεται Ηρακλής. Ο δεύτερος, ο Θαλίμπη, λοιπόν, που βλέπουμε εδώ, είπε ότι η ποίηση άρχισε με τον Ιμπρουλκάς και τέλειωσε με τον Αμπού Φυράς. Ο Αμπού Φυράς βρίσκεται εδώ. Σας έχω βάλει ένα γραμματόσημο της Συρίας, γιατί κατάγεται από τη Συρία, έζησε πολύ αργότερα, όπως βλέπετε, πέθανε το 968. Και σας έχω από την άλλη μεριά το βιβλίο «Δύο διάσημων αραβολόγων» για τον Αμπού Φυράς, με ένα άγαλμα. Το άγαλμα αυτό υπήρχε μέχρι πρότινο στην Χόμς. Όμως φανατικοί μουσουλμάνοι θεώρησαν ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αγάλματα. Του κόψαν λοιπόν το κεφάλι και έτσι το άγαλμα βρίσκεται στην ίδια θέση με το κεφάλι δίπλα. Αυτά είναι τα σκοταδιστικά της εποχής μας. Ποιος ήταν ο Αμπού Φυράς Αλχαμντάνη? Το όνομά του σημαίνει ο ικανός καβαλάρης, ο υπότης. Γεννήθηκε το 932 στο Χαλέπι της Συρίας. Ήταν νηψιός του περίφημου Σάιφ Αλ-Ντάουλα και η μητέρα του ήταν Βυζαντινή Εχμάλωτη, η οποία από τη στιγμή που χάρισε στον πρίγκιπα ένα γιο, ελευθερώθηκε και έμεινε εκεί μαζί του. Έτσι, ο γιος αυτός ήταν διπλά σπουδαίος και ήταν κάτι σαν έναν υπότη του μεσαίωνα. Γιατί ήταν αφενός πρίγκιπας, αφετέρου ήταν σπουδαίος πολεμιστής, αφετρίτου, ή όπως θέλετε πέστε το, η μητέρα του ήταν Βυζαντινή και αυτό ήταν κάτι σπουδαίο για τους Άραβες εκείνης της εποχής. Όπως και εμείς δηλαδή είχαμε διγενείς ακρίτες, έτσι είχαν και αυτοί. Η ζωή του στην ουσία ήταν μια μπαλάντα υπότη. Σε κάποια στιγμή πολέμων, οι Βυζαντινοί τον εχμαλώτησαν και έτσι πέρασε 4 χρόνια της ζωής του στην Κωνσταντινούπολη, σε ένα παλάτι, όμως εχμάλωτος, μέχρι να δοθούν λύτρα για αυτόν. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Εδώ σας έχω μια καλλιγραφία με το όνομά του. Και όπως βλέπετε, τι βλέπετε σε αυτή την καλλιγραφία? Ένα άλογο βλέπετε. Γιατί Αμπού Φυράς σημαίνει ο ικανός καβαλάρης. Και βλέπετε δηλαδή πως η καλλιγραφία δουλεύει, είναι πραγματικά εντελώς εικονική. Τα ποίηματα που έγραψε στην Κωνσταντινούπολη ήταν τα ποίηματα που έγραψε στη χώρα των Ρωμιών. Και γι' αυτό τα ποίηματα αυτά ονομάζονται Ρουμιγιάτ. Η συλλογή των Ρουμιγιάτ. Θα σας διαβάσω λοιπόν ένα ποίημα που έγραψε για τη μητέρα του, όταν εχμάλωτος όν στην Κωνσταντινούπολη έμαθε ότι η μητέρα του έφυγε από τη ζωή. «Ω μάνα του εχμάλωτου, βροχή τώρα σε δροσίζει. Και εσύ δεν ήθελες να τη νιώσεις μακριά από το φυλακισμένο γιο σου. Ω μάνα του εχμάλωτου, βροχή τώρα σε δροσίζει. Σε ποιον λοιπόν θα στείλω αυτά που νιώθω τώρα που εσύ αναπάβεσαι? Αν μπορούσαν θα σε έκλεγαν και οι μέρες του Ραμαζανιού που νίστευες με τόση αυτοθυσία στα καυτά μεσημέρια. Αν μπορούσαν θα σε έκλεγαν οι νύχτες της αγρύπνιας. Αν μπορούσαν και οι διωγμένοι θα σε έκλεγαν, που τους μάζευες κοντά σου όταν ο φόβος τους στερούσε κάθε άλλο καταφύγιο. Μάνα μου, άραγε, πόσες πίκρες πήρες μαζί σου χωρίς παρηγοριά. Μάνα μου, πόσα μυστικά πεθαίνουν μαζί σου τώρα και δεν θα φανερωθούν ποτέ». Αυτός είναι ο δεύτερος σπουδαίος ποιητής. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό, που δεν είναι πια ποιητικό, είναι το λεγόμενο άνταμπ. Τον 8ο αιώνα, στην αραβική λογοτεχνία και κουλτούρα, αναπτύχθηκε το άνταμπ. Το άνταμπ σήμερα σημαίνει λογοτεχνία, λογιότητα και ευγένεια συγχρόνως. Σαν να λέμε ότι στην έννοια το ιδεώδες του άνταμπ ήταν αυτό που ο κλασικός αρχαίος ελληνικός πολιτισμός έλεγε «καλός καγαθός» ή «παν μέτρων άνθρωπος κατά κυριολεξία». Υπάρχουν θέσεις εδώ μπροστά, μπορείτε να έρθείτε. Που στην ουσία σήμαινε την πλήρη εκοσμίκευση της γνώσης. Αυτό είναι σημαντικό, είμαστε πια εδώ 8ο αιώνα, γύρω στα 700, και το Ισλάμ έχει εξαπλωθεί. Εδώ όμως για το άντα μιλάμε για κάτι όπου είσοδος στη γνώση δεν είναι
ούτε το Ευαγγέλιο, ούτε το Κοράνι. Η είσοδος στη γνώση είναι η αρμονία. Το κάλος και η λογική αναζητήθηκαν προσφέροντας έτσι έναν ορίζοντα γνώσης όπου αυτός υπήρχε. Δεν χρειαζόταν να είναι κανείς Άραβας ή Αραβόφωνος. Το κάλος όπου υπήρχε ερχόταν και το περιμάζευαν μέσα στη γλώσσα τους. Και έτσι κατά την περίοδο αυτή πήρε σάρκα και οστά και η περίφημη εποχή του οίκου της Σοφίας. Να, ένα θέμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε στη βιβλιοθήκη μας, που ο οίκος της Σοφίας ήταν, θα λέγαμε, ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, όπου μεταφράστηκαν πλήθος πολλών έργων. Πατέρας του Άνταμ και της αραβικής πεζογραφίας είναι ο Πέρσης Ιμν αλ-Μουκάφα. Το όνομά του είναι περίπλοκο, αλλά έμεινε γνωστός ως Ιμν αλ-Μουκάφα. Ιμν αλ-Μουκάφα είναι παρατσούκλι και πάρα πολλοί λογοτέχνες είναι γνωστοί με ένα παρατσούκλι. Το δικό του παρατσούκλι ήταν ο γιος του Σακάτη. Θα δείτε τι σημαίνει ο γιος του Σακάτη μετά από λίγο. Η αραβική γλώσσα του Ιμν αλ-Μουκάφα, που ήταν Πέρσης στην καταγωγή, είναι υπέροχη, σχεδόν τόσο τρυφερή όσο ένα κλαδί χλωρό έτοιμο να βγάλει φύλλα και καρπούς. Άρα και η μετάφραση, γιατί μας προσφέρει ένα πολύ σπουδαίο έργο ως μετάφραση, θα είναι η μετάφραση, συγγνώμη, του έργου του δικού του, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί η γλώσσα του έχει πάρα πολλά υπονοούμενα διαρκώς. Έγραψε κάτι για το Άνταμ. Παιδιά, υπάρχουν θέσεις καινές, μην καθόστε όρθιοι. Υπάρχουν εκεί και υπάρχουν και μπροστά. Σας διαβάζω ένα κομμάτι όπου εξηγεί, προσπαθεί να εξηγήσει τι είναι το Άνταμ. Και σας διαβεβαιώ ότι πέρασα πάρα πολύ καιρό να μεταφράσω αυτό τη μικρή παράγραφο, γιατί είναι, κάθε φορά που μεταφράζεις έτσι παραλείπεις κάποιες άλλες έννοιες και είναι τρομερά δύσκολο. Ω εσύ που αναζητείς το Άνταμ, να εγκύψεις και να γνωρίσεις τις ρίζες και μετά τα κλαδιά. Τις αρχές δηλαδή και ό,τι προκύπτει από αυτές. Πολλοί από τους ανθρώπους αναζητούν τα κλαδιά, παραβλέποντας τις ρίζες. Αλλά τότε η κατανόησή τους δεν μπορεί να είναι απόλυτη. Αυτός που κατακτά τις ρίζες, κατακτά και γνώση αρκετή μέσω αυτών για ό,τι έπεται. Γιατί πράγματι, όταν έρχεται το κλαδί μετά την κατάκτηση της ρίζας, αυτό είναι καλύτερο. Ρίζα στη θρησκεία είναι η πίστη. Ρίζα στο λόγο είναι η αποφυγή του λάθους, δηλαδή η αλήθεια. Ο Ιμν αλ-Μουκάφα μετέφρασε από τα περσικά στα αραβικά ένα περίφημο έργο, την Πάντσα Τάντρα. Πάντσα Τάντρα σημαίνει πάντσα, πέντε, τάντρα, πέντε τάντρες, πεντάτευχος. Τι είναι αυτή η πεντάτευχος? Είναι ένα έργο που κυκλοφόρησε τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και ασχολείται με την πολιτική διαπαιδαγώγηση των πριγκίπων. Έχει πολλούς μύθους και αυτό το έργο μεταφράστηκε κατόπιν στα Συριακά και στα Περσικά. Τα Συριακά χάθηκαν και από τα Περσικά το μετέφρασε στα Αραβικά ο Ιμν αλ-Μουκάφα. Όταν μετέφρασε ο Ιμν αλ-Μουκάφα αυτό το έργο στα Αραβικά από τα Περσικά, του έδωσε τέτοια έγκλη που από εκεί και πέρα όλες τις μεταφράσεις, και υπάρχουν περίπου 180 μεταφράσεις και παραφράσεις αυτού του έργου, γίνανε από τα Αραβικά και μόνο. Εδώ βρήκα αυτή τη στιγμή ότι, για να δείτε πόσο σύγχρονο συνεχίζει να είναι αυτό το έργο, μία έκθεση τωρινή στο Λονδίνο για το έργο αυτό. Το έργο αυτό περιέχει ουσιαστικά ηθική και πολιτική φιλοσοφία. Μεταφράστηκε στα ελληνικά αρκετά γρήγορα. Εδώ είναι «Οι ήρωες είναι ζώα». Και γιατί οι ήρωες είναι ζώα εκείνη την εποχή? Γιατί είναι πολύ εύκολο να αποφύγεις την λογοκρισία. Είναι εύκολο να πεις ότι το λιοντάρι δεν ήταν καλός βασιλιάς, αλλά δεν είναι εύκολο να πεις ότι ο τάδε βασιλιάς δεν ήταν και τόσο εντάξει. Η πρώτη μετάφραση προς την Ευρώπη είναι η ελληνική μετάφραση, η οποία έγινε πλήρης τον 10ο αιώνα. Αλλά είχε αρχίσει να μεταφράζεται, υπάρχουν κομμάτια, πολύ πολύ μικρά αποσπάσματα και από πιο παλιά. Ο Σιμεών Σίθ είναι αυτός που μετέφρασε το Καλίλα ο Αντίμνα, έτσι λέγεται το έργο, την Πάντσα Τάντρα στα αραβικά. Το μετέφρασε στα ελληνικά
και είχα τη χαρά να έχω γράψει ένα βιβλίο για αυτό το πράγμα και να αναφέρεται ότι με αυτό το βιβλίο για πρώτη φορά μελετήθηκε το εξής, το ότι όλοι ξέρουμε ότι οι Άραβες μετέφρασαν στα αραβικά πάρα πολλά έργα και έτσι έχουν μελετηθεί πάρα πολύ οι Έλληνες φιλόσοφοι που μεταφράστηκαν στα αραβικά κλπ. Κανείς όμως μέχρι το 80, δεκαετία του 80, δεν είχε ασχοληθεί με την αντίθετη πλευρά, με το αλήθεια από τα αραβικά μεταφράστηκαν τίποτα στα ελληνικά. Συνήθως λέμε ότι το Βυζάντιο ότι είναι παπαδαριό κλπ. Δεν είναι καθόλου παπαδαριό. Οι πρώτοι που μετέφρασαν το Κοράνι σε άλλη γλώσσα ήταν το Βυζάντιο, τον 9ο αιώνα, και οι πρώτοι που μετέφρασαν στην Ευρώπη το Καλίλα ο Αντίμνα ήταν ο Σιμεών Σιθ στην αυλή του Αλεξίου του Κομνηνού. Μιλάμε για αυτό το βιβλίο, είναι πραγματικά ένα τεράστιο αριστούργημα. Και τώρα θέλω να σας μιλήσω για έναν άλλον πολύ μεγάλο συγγραφέα, που είναι και αυτό συγγραφέας του Άνταμπ, αυτού του πολύπλοκου, του πάρα πολύ πλούσιου θέματος, που λέγεται Ταουχίδη. Καταλαβαίνετε τώρα το σχέδιο αυτό. Το σχέδιο αυτό όμως δείχνει λίγος πολύ και τι δείχνει και η μινιατούρα από το χειρόγραφο. Έναν τύπο που δεν χαμογέλαγε πολύ, τον θεωρούσαν όλοι περίπου στραβόξυλο, δεν ήταν ιδιαίτερα ευτυχής. Το έργο του περιλαμβάνει, λένε όλοι, ότι είναι πραγματικά ένας αναγεννησιακός άνθρωπος πριν την αναγέννηση. Οι γνώσεις του είναι καταπληκτικές και όλη του κοινωνική ανέλυξη έγινε χάρη στη γνώση που είχε, γιατί προερχόταν από πολύ φτωχική οικογένεια. Έγραψε ένα έργο που ονομάζεται «Η πολιτεία των δύο Βεζίριδων», όπου κατηγορεί δύο ηγέτες. Γιατί δεν του φέρθηκαν εντάξει, γιατί τέλος πάντων είχε λόγους. Το έργο του είναι καταπληκτικό, διότι δείχνει ποια ήταν τα θέματα εκείνης της εποχής, εκείνης της κοινωνίας. Κάποτε όμως απέκτησε από έναν ηγέτη και αποδοχή και όταν αυτός ο ηγέτης φυλακίστηκε, είπε στον Ταουχίδη, ξέχασα να πω και το όνομά του, με συγχωρείτε, αλλά το βλέπετε, το είδατε πριν εδώ, είπε στον Ταουχίδη να φύγει, για να μην φυλακιστεί κι αυτός και να μην υποστεί τιμωρίες. Ο Ταουχίδη όμως όχι μόνο δεν έφυγε από κοντά του μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά έγραψε και ένα έργο το οποίο το έγραφε για 30 χρόνια, που είναι αυτό, Αλιμτάλου Αλμουάνασα, που εγώ το μεταφράζω, πώς το μεταφράζω αλήθεια, γιατί είναι αρκετά πολύπλοκο, «Η τέρψη και η οικειότητα», στο οποίο το αφιέρωσε στον ηγέτη αυτόν και πολύ αργότερα, φυσικά, ο Ταουχίδη έζησε μέσα στη φτώχεια, επανήλθε η φτώχεια και έγραψε και άλλα έργα τα οποία ήταν πολύ σπουδαία και στα οποία επιμένει η γλώσσα του να είναι πλούσια και απέριτη. Πλούσια και απέριτη σημαίνει πραγματικά να μην υπάρχει τίποτα αυτό που λένε στα γαλλικά το précieux, το παραπάνω. Γράφει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός. Τρία στοιχεία είναι οι πυλώνες της κοινωνίας. Η θρησκεία, η ηθική και η επιστήμη. Γι' αυτό η θρησκεία περιλαμβάνει οδηγίες για αρετές. Η ηθική περιλαμβάνει το σύστημα που καθορίζει το αγαθό και το χρήσιμο. Ενώ η επιστήμη καθορίζει τα πάντα. Αυτό είναι το Άνταμπ. Η επιστήμη καθορίζει τα πάντα υπό την έννοια ότι χάρη στην επιστήμη η θρησκεία γίνεται αυθεντική, η ηθική γίνεται καθαρή, ενώ η ίδια η επιστήμη βρίσκει το στόχο της μέσα στην πράξη. Πολύ εξαιρετικές κουβέντες όλες αυτές. Περνάμε σε έναν άλλον περίφημο γιατί φαντάζομαι να αναγνωρίζετε λίγο τη μουσική. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το υπέροχο τραγούδι, αυτό το υπέροχο ποίημα του Γκάτσου, είναι ο Σούφι για τον οποίο θα μιλήσουμε. Ο Χαλάτζ είναι από τους πιο λαμπρούς Σούφι όλων των εποχών. Βάση του είναι λοιπόν η σοφία του Θεού, η εσωτερική γνώση, μέσω της οποίας πλησιάζει το Θεό. Και γι' αυτό το λόγο, πλησιάζοντας το Θεό με αυτόν τον τρόπο, είπε σε κάποια στιγμή στη ζωή του, «Άνα αλχακ», που σημαίνει ακριβώς «εγώ είμαι η αλήθεια». Ακολούθησαν 10 χρόνια στη φυλακή και πολλά άλλα. Ποιος μας έκανε γνωστό τώρα τον Χαλάτζ και το τι έγραψε? Μας τον έκανε γνωστό τούτος εδώ, ο Λουί Μασινιό, ένας σπουδαίος Γάλλος αραβολόγος,
Δεν θα πω πολλά γι' αυτόν, μερικοί φοιτητές μου ξέρουν και οι δύο φωτογραφίες εκφράζουν τον ίδιο. Αυτός τι έκανε, επειδή πάρα πολύ αγάπησε αυτόν τον Χαλάτζου, ξεκίνησε να μάθει για τη ζωή του. Όπου άκουγε λοιπόν ότι πέρασε από το τάδε χωριό κλπ, γιατί ο Χαλάτζου έβγαλε τα ρούχα των Σούφι, ντύθηκε ρούχα στρατιώτη και πήγαινε και ευαγγελιζόταν αυτά που έλεγε σε όλα τα χωριά, σε όλες τις περιοχές. Αυτός λοιπόν ακολούθησε, γνώρισε πολύ καλά και στο τέλος γνωρίζοντας την Ανατολή, από καθολικός βαφτίστηκε ένα είδος χριστιανού της Ανατολής, Νεστοριανός ή δεν ξέρω τι, κάτι άλλο. Τι έγραφε λοιπόν τούτος εδώ. Θα σας διαβάσω κάτι όπου ο Σούφι Χαλάτζ μιλάει για το Θεό και λέει «Ποια είναι η γη που αδειάζει τόσο από σένα, ώστε αυτή, με όμικρο γιώτα, να σε αναζητάνε στα ουράνια. Εσύ τους βλέπεις που σε κοιτάνε μέσα στο φως της μέρας. Αλλά αυτοί δεν βλέπουν γιατί είναι τυφλοί». Και σε ένα άλλο σημείο λέει «Ανέτειλε ο ήλιος αυτού που αγαπώ μέσα στη νύχτα και έλαμψε με τέτοιο τρόπο που δύση δεν υπάρχει. Γιατί ο ήλιος της μέρας έρεται τη νύχτα, ενώ ο ήλιος της καρδιάς ποτέ δεν είναι απός». Απών, συγγνώμη. Θέλω να περάσω σε έναν ακόμη καινούριο σύγχρονο συγγραφέα, ο οποίος μας είναι περίπου άγνωστος, που είναι ο Μιχαήλ Νουάιμα. Ο Μιχαήλ Νουάιμα κουράστηκα πάρα πολύ για να μάθω ότι πέθανε το 1989. Ήταν πολύ δύσκολο να το μάθω. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν χριστιανός ορθόδοξος, που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, άρα οι Ρώσοι που ήθελαν να έχουν τέλος πάντων και αυτοί ένα πάνω χέρι στην Ανατολή, έπαιρναν Άραβες χριστιανούς και τους έδιναν υποτροφίες κλπ. Πήγε λοιπόν πρώτα στη Μόσχα, βρέθηκε όμως όταν άλλαξαν τα πράγματα στη Ρωσία, βρέθηκε στην Αμερική, αναγκαστικά δεν ξαναγύρισε πίσω, έζησε πολλά χρόνια στην Αμερική. Εκεί στην Αμερική έφτιαξε ένα σύνδεσμο για τα αραβικά γράμματα, όπου αναγνωρίζεται, εδώ φαίνεται αυτό, όχι δεν φαίνεται, εδώ πέρα αναγνωρίζεται τον Χαλίλ Γκιμπράν, δεύτερον, και ο τελευταίος είναι ο Νουάιμα. Είναι ο Νουάιμα και ο Γκιμπράν, είναι οι δύο που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, Άραβες συγγραφείς που έχουν να κάνουν πιο πολύ με την αγγλική κουλτούρα παρά με τη γαλλική, που η γαλλική κουλτούρα βρίθει σε όλο τον αραβικό κόσμο. Ναι. Υπάρχουν φυσικά και άλλες θέσεις, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα αυτού του μύστη, γιατί για μύστη πρόκειται. Όταν ο ουρανός σου μια μέρα καλυφθεί από σύννεφα, κλείσε τα μάτια. Θα δεις πέρα από εκεί το άστρο των μάγων. Όταν η γη σου καλυφθεί από χιόνι, κλείσε τα μάτια, θα δεις χίλια λιβάδια να χορεύουν. Όταν υποφέρεις από κάτι κακό, που όλοι το λένε ανίατο, κλείσε τα μάτια. Θα δεις μέσα στο κακό το πιο καλό φάρμακο. Και όταν έλθει ο θάνατος, κλείσε τα μάτια. Θα δεις μέσα στον τάφο τα οθόνια της ζωής. Με τον Νουάιμα τελειώνω αυτή τη μικρή πορεία και θέλω τώρα να απολογηθώ γιατί διάλεξα αυτούς, οι πιο λαμπρές στιγμές, θα μπορούσα να διάλεξω χίλιους δυο άλλους. Γιατί? Ας πάμε τώρα λίγο ανάποδα. Αυτή ήταν που σας ανέφερα, ας ξεκινήσουμε από τον Νουάιμα, τον τελευταίο που είχαμε εδώ. Ο Νουάιμα είναι πολύ δύσκολο να πούμε, είπαμε, πότε πέθανε. Τα γραπτά του δεν προβλήθηκαν σχεδόν ποτέ, όσα πολλά και να ήταν. Ο ίδιος όμως βοήθησε να προβληθούν άλλοι. Και ο ίδιος έζησε στο περιθώριο και τελικά τώρα, εκεί που έζησε, υπάρχει πια ένα μαυσολείο, με αυτό που βλέπετε. Αποτραβηγμένος εκεί έγραψε, «Πού είμαι, στο ύψος της θυσίας. Και η σπηλιά, πίσω σου. Και η μαύρη άβυσσος, μπροστά σου». Εδώ βλέπετε πλατωνισμό, από τη μια μεριά, και ένα απόλυτο χάος. Και το χάος είναι αυτό που επιτρέπει σε κάποιον την ελευθερία, ο οποίος δεν ποντάρει
σε μια εξουσία, δεν ποτάρει σε τίποτε άλλο παρά μόνο σε κάτι πολύ βαθύτερο από ό,τι μπορούν να δουν τα μάτια του ανθρώπου. Γυρνώντας πίσω, θα μιλήσουμε για τον Χαλάτζου, τον περίφημο Σούφι. Αυτόν που ακούμε, που εγώ θεωρώ το ποίημα αυτό είναι γραμμένο και αυτόν. Ο οποίος περίμενε μέχρι να κατοικήσει μέσα του ο Θεός. Και όταν έγινε αυτό, φυλακίστηκε, σταυρώθηκε, ακροτηριάστηκε, κάηκε, πέταξαν τις στάχτες του στον τίγρη και προσπάθησαν να πετάξουν και τα γραπτά του, να τα κάψουν και να τα πετάξουν στους ποταμούς της Βαγδάτης, ώστε να μην μείνει τίποτα γνωστό γι' αυτόν. Όμως, σήμερα ο Χαλάτζου είναι περίφημος για όλο το Ισλάμ και περίφημος για όλους τους Σούφι. Ο Ιμν αλ-Μουκάφα, ο οποίος έγραψε το περίφημο Καλίλα ο Αντίμν, αυτό το έργο που μεταφράστηκε πάνω από 100 φορές σε όλο τον κόσμο. Ποιος ήταν? Ήταν αυτός ο οποίος πήρε το όνομα ο γιος του Σακάτη σαν να ήταν απειλή. Ο πατέρας του τον σακατέψαμε, γιατί τον βασανίσαμε, γιατί θεωρούσαμε ότι πρόδωσε. Πρόσεξε κι εσύ. Τελικά, ο πατέρας της αραβικής πεζογραφίας, ο πατέρας του Άνταμ, ο Ιμν αλ-Μουκάφα, κάηκε ζωντανός. Τον έκαψαν κομμάτια, τον έβαλαν σε ένα φούρνο και πέθανε έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Τι έγραψε αυτός ο άνθρωπος? Αυτός έγραψε το μικρό, το μεγάλο Άνταμ, σπουδαία πράγματα. Έγραψε το Καλίλα ο Αντίμνα, όπου προσέθεσε ένα κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο δικαιοσύνης που αφορούσε. Το έχω εδώ. Ναι, αφορούσε τη δίκη που είχε γίνει στο Τσακάλι. Το Τσακάλι είναι η κυραλεπού των Ινδών και ήταν αυτό. Και όπου τελικά το Τσακάλι αυτό περνάει μια δίκη όπου λειτουργούν νόμοι, λειτουργούν ένορκοι, λειτουργούν δικαστές και καταφέρνει και τη βγάζει λάδι κάθε φορά. Και τελικά επεμβαίνει η μητέρα του λιονταριού που είναι ο βασιλιάς και του λέει να ξέρεις ότι αν αφήσεις αυτόν ελεύθερο, τότε τίποτε δίκαιο δεν θα γίνεται στο παλάτι σου. Και τελικά ο βασιλιάς δεν ακούει τον νόμο, αλλά ακούει τη μητρική συμβουλή και αποδίδει τη δικαιοσύνη σε κάποιον ο οποίος όντως έφταιγε. Βλέπουμε δηλαδή κάθε φορά τον τρόπο με τον οποίο... πού είμαι, ο Μπουφυράς, δεν έχουμε φτάσει τώρα Μπουφυράς, είμαστε εδώ. Τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η σκέψη ενός ανθρώπου που δεν είναι σκέψη που εντάσσεται στα δεδομένα της κοινωνίας της εποχής του. Ο Μπουφυράς, για τον οποίο μιλήσαμε πίσω, και αυτός εκτελέστηκε. 36 χρονών. Να το χαμηλώσουμε ή να το κλείσουμε. Ναι, ευχαριστώ. Εκτελέστηκε 36 ετών, γιατί γύρισε από την Κωνσταντινούπολη, όπου ήταν εξόριστος, όπου έγραψε τα περίφημα ρωμαϊκά, τα ποίηματα, και επειδή θεωρούσε ότι αδικήθηκε για πολλά πράγματα στη ζωή του, επαναστάτησε, 36 ετών τον συνέλαβαν και τον αποκεφάλισαν στην αυλή από την οποία είχε προέλθει. Και ο Ιμρουλκάης, για τον οποίο μιλήσαμε στην αρχή, που είναι ο περιπλανόμενος βασιλιάς, ο πληγιασμένος, όπως λέγεται, είναι αυτός ο οποίος από πατέρας της αραβικής ποίησης, είναι αυτός που τριγύρναγε παντού, είναι ο άλλος, και στον οποίο δόθηκε και ένας ελληνικός θάνατος, γιατί βέβαια η ιστορία με το πουκάμισο, ότι πέθανε με αυτόν τον τρόπο, είναι αυτό. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι από αυτά τα κείμενα που επαναλαμβάνονται, που επαναλάβαμε κάποια εξαιρετικά αποσπάσματα, λείπουν τα πρόσωπα. Τα κείμενα υπάρχουν μέχρι σήμερα, επαναλαμβάνονται ανά τους αιώνας. Είδατε και ο Θαλίμπη έλεγε ότι άρχισε η ποίηση και τέλειωσε η ποίηση με αυτούς κλπ. Αλλά τα πρόσωπα που έγραψαν αυτά τα εξαιρετικά έργα ή εκτελέστηκαν ή κρύφτηκαν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει στην ουσία ότι τα κείμενα ναι μεν καθιερώθηκαν, αλλά αυτοί που τα έγραψαν ζούσαν στο περιθώριο και έπρεπε από αυτό το περιθώριο, για να αντέξει η εξέλιξη της κοινωνίας, να μπορέσουν αυτοί, παρότι έζησαν από περιθώριο, να εισάγουν στο κέντρο, μα πραγματικά στο κέντρο της κοινωνίας, τα λεγόμενα που είχαν απορριφθεί και είχαν απορριφθεί και αυτά που τα είχαν γράψει. Όμως, αυτό το κέντρο σιγά σιγά επαναλαμβάνεται.
και το περιθώριο, το οποίο βρίσκεται γύρω-γύρω, γίνεται αυτό ένα άλλο κέντρο. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να γίνανε στόχοι. Όπως αυτή η πολύ, πολύ ωραίο φωτογραφικό έργο που βρήκα. Μπορεί να γίνονται στόχοι, αλλά η έννοια του περιθωρίου, με την οποία επέλεξα να σας, έτσι, να σας κάνω να δοκιμάσετε λίγο αυτή την υπέροχη ποίηση, η έννοια του περιθωρίου είναι μια έννοια η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ υψηλή και η οποία μέχρι σήμερα φαίνεται σε πάρα πολλούς σύγχρονους συγγραφείς. Το περιθώριο γίνεται ένας τρόπος σκέψης και από αυτόν τον τρόπο σκέψης οι άνθρωποι βρίσκουν έναν τρόπο να επικοινωνήσουν. Και η λογοτεχνία παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στο περιθώριο, γιατί η λογοτεχνία δεν έχει νόμους και η λογοτεχνία είναι πραγματικά το ασυγκράτητο ποτάμι της ψυχής. Παρ' όλα αυτά, είδαμε πώς προήλθανε, πώς οι συγγραφοί τους αλλοιώθηκαν. Εδώ τώρα, τελειώνοντας, θέλω να σας διαβάσω ένα ποίημα, το οποίο δεν μετέφρασα εγώ, μετέφρασε και αυτό ένας παλιός φίλος, ο Μάρκελος Πιράρ. Ελένη, το είχες γνωρίσει εσύ? Όχι. Μπορεί. Ο οποίος ζει τώρα και αυτό στην Ελλάδα. Είναι ένα απόσπασμα. Ο Άδωνης είναι ένας ποιητής που ζει ακόμη σήμερα και του εύχομαι να ζει πολλά χρόνια. Είναι επίτιμος δάκτωρος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ο άνθρωπος αυτός έγραψε πολλά και διάφορα και θεωρεί ότι ο τρόπος με τον οποίο αναδεικνύεται η κοινωνία είναι το περιθώριο. Αυτό είναι. Γιατί το περιθώριο δεν έχει κανόνες και το περιθώριο καταφέρνει και αμβλύνει την κοινωνία και η κοινωνία έτσι αλλάζει χάρη στο περιθώριο. Σας μεταφράζω ένα μικρό κομμάτι του ποίηματός του. Αγκαλιάζω την ερχόμενη εποχή και οδηπορώ. Δίστροπος. Με καπετάνιο ύφος τη χώρα μου σημαδεύω. Ανηφορήστε στις πιο ψηλές τις κορφές. Κατεβείτε στα κατάβαθά της. Τρόμο δεν θα βρείτε, μήτε αλυσίδες. Σαν να ήταν το πουλί κλαδί, η γη παιδί και τα παραμύθια γυναίκες. Όνειρο. Αφήνω στις επόμενες γενιές μου αυτό το διάστημα να κατακτήσουν. Το δέρμα μου δεν είναι καλύβα στοχασμών. Μήτε το πάθος μου ξυλοκόπος της μνήμης. Άρνηση το γένος μου και ο γάμος μου γονιμοποίηση ανάμεσα σε δύο πόλους. Δική μου τούτη η εποχή. Δική μου ο νεκρός Θεός και η νεκρή μηχανή. Εποχή μου να κατοικώ των επιθυμιών τη δεξαμενή, να είναι τα απομεινάρια μου τα άνθη μου. Και εγώ το άλφα του νερού και το ωμέγα της φωτιάς, ο τρελός της ζωής. Φανερώνοντας το χρόνο, τα μυστικά του πάθους του, έτσι ομολογεί. Είναι ο Απολλωλός, ο Αντάρτης, ο Διάφορος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για το παρηγορητικό χειροκρότημα. Να ξέρετε ότι κάπως έτσι είμαι προς το παρόν, διότι μόνο εγώ έκανα αραβολογία μέχρι τώρα. Αλλά, χάρη σε αυτόν εδώ, τον κύριο Κοσμήτορα και τον κύριο Πρίτανη, νομίζω ότι είμαστε σε καλή ίσως εξέλιξη, ώστε τα αραβικά να μην έχουν μοναχικούς και μόνους καουμπόιδες, και να μην είμαι εγώ ο Λούκι Λουκ, αλλά Λούκι Λουκ να είναι όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές που θα έχουν την ευτυχία να κάνουν αραβικά πολύ περισσότερα από μένα. Δεν θα τολμήσω να ξεχάσω βέβαια ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Θοδωρή Θωμά, ο οποίος κάθε φορά είναι εδώ. Και του χρωστάμε όλη την τεχνική υποστήριξη, συν την ψυχολογική υποστήριξη, γιατί με ξέρετε λίγος πολύ, εγώ είμαι αγχώδης και δεν ξέρω τι. Τώρα, ποια είναι τα συμπεράσματα? Τα συμπεράσματα είναι πολύ απλά. Είχαμε 6 ομιλίες, όπου
κάθε ένας που μίλησε ήταν ειδικός για αυτά που έπρεπε να πει. Ειδικός για τη μουσική, ειδικός για τη φιλοσοφία, ειδικός για την ιστορία, ειδικός για την δεν ξέρω τι άλλο, τέλος πάντων, όταν μιλήσαμε, και υποτίθεται και ειδικός για τη λογοτεχνία, ίσως εγώ. Άρα, η Ελλάδα έχει ανθρώπους. Άρα, και η ελληνική κοινωνία ενδιαφέρεται για τον αραβικό κόσμο και έχει ειδικούς για τον αραβικό κόσμο. Άρα, κύριε Κοσμήτορα, καλή δουλειά. Αυτά. Αυτά είναι τα συμπεράσματα μου, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθείς τις γιορτές, συνάδελφοι. Συμμερίζουμε τον ενθουσιασμό που εκφράζεται με το παρατεταμένο χειροκρότημα και απευθύνω και επισήμως ότι η θεσμική θέση εκ μέρους όλων των μελών της Φιλοσοφικής Σχολής στα Εύσημα, στην αγαπητή μας την κυρία Ελένη Κορδίλη. Στην ίδια αξίζει αυτό το χειροκρότημα και παρακαλώ πολύ. Κατάφερε πολλά. Κατάφερες πάρα πολλά, αγαπητή Ελένη. Και μόνο η ανταπόκριση που είχαμε εκ μέρους των διευθυντριών, διευθυντών και των συναδέλφων μας ήταν εντυπωσιακή. Ομολογώ ότι δεν το περίμενα και αυτός είναι ένας ευπρόσθετος λόγος για να είμαστε εξαιρετικά ευτυχείς. Παρακολούθησα όλες τις ομιλίες αυτού του κύκλου 6 ομιλιών και πάντοτε η αίθουσα αυτή, η λαμπρή καινούργια μας αίθουσα, ήταν κατάμεστη από ανθρώπους που όχι μόνο παρακολουθούσε με κάποια υποχρέωση, μετέχοντας σε ένα μάθημα ενδεχομένως, αλλά μετήχαν ζωντανά με παρατηρήσεις, με τοποθετήσεις, με ερωτήσεις και με έναν αναστοχασμό που είχα την ευκαιρία, συζητώντας με γνωστούς από το ακροατήριο, να τον επαληθέσω και επιβεβαιώσω εκ των υστέρων. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Μια εξαιρετική επιτυχία ήταν και η περιήγησή μας, η ξενέγησή μας στον αραβικό πολιτισμό, στην κουλτούρα την αραβική, μέσα από τη φιλοσοφία, την ποιήση, την λογοτεχνία, τη μουσική, την αρχιτεκτονική. Ήταν κάτι το οποίο μας δίνει σε όλους εξαιρετικά εφόδια, πολλές γνώσεις και μια επιθυμία να προχωρήσουμε περαιτέρω, να μάθουμε περισσότερα. Η σχολή μας, ευτυχώς, δεν ξέρω πώς η συγκυρία το έφερε έτσι, βρίσκεται σε μια εξαιρετικά θετική καμπή και εξέλιξη σε σχέση με την επικοινωνία της με τον αραβικό κόσμο. Έχουμε υπογράψει, όπως ξέρετε, οι συνάδελφοι ήδη ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της σχολής μας και της αντίστοιχης της ομόλογης σχολής στο Πανεπιστήμιο του Κατάρ και επίτηται η έναρξη της συνεργασίας μας εκεί. Και στο Λίβανο, έχουμε υπογράψει και με το Λίβανο. Ναι, λέω τώρα πρόσφατα. Ναι, πολύ ωραία. Ναι. Εκεί λοιπόν επιθυμούν να ξεκινήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Ήδη έχουμε προτείνει με προτάσεις συναδέλφων και κάποια μαθήματα εισαγωγής στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και γενικότερα υπάρχει μια προοπτική πολύ καλή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Κατάρ. Ήδη υπάρχει και μία κλίση προς τους συναδέλφους της λογογραφίας. Υπάρχουν κάποιες γενικές μορφές μεταξύ της ελληνικής και της αραβικής λογογραφίας που εκεί επιθυμούν να συνερευνηθούν και συμμελετηθούν. Την ίδια στιγμή δεχτήκαμε και με τον κύριο Πρέφτη την επίσκεψη του Υπουργού Πολιτισμού των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο οποίος εξεδήλωσε εκ μέρους της κυβέρνησης την επιθυμία να συνεργαστούμε στο επίπεδο της αρχαιολογίας. Συνάδελφοι από το Δήμο Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχουν ανοιχτές και ενεργές ανασκαφές στον χώρο της Αραβικής Χερσονήσου. Και η Σαουδική Αραβία. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό και προχθές ήρθαν στο γραφείο μου ο μορφωτικός ακόλουθος της Σαουδικής Αραβίας μαζί με ένα παλιό φοιτητή μας, ο οποίος μιλάγε άψογα ελληνικά, Άραβας, διδάκτορ της Βυζαντινής Φιλολογίας, που το ξέρεις εσύ, Ελένη, ο οποίος έκανε τη διασύνδεση πάλι στον τομέα της αρχαιολογίας αλλά και των τεχνών, αναφέρθηκε και η μουσική. Ανοίγουν πολλά μέτωπα και ίσως είναι συμβολικό που αυτό συμβαίνει τώρα που η Ελένη αφυπηρετεί. Άρα το τέλος αυτής της πορείας της ακαδημαϊκής είναι ταυτόχρονα και μια αρχή, όπως μακάρι συνήθως λέμε. Όντως το πεδίο είναι πολλά υποσχόμενο. Ο κύριος Πρίτανης και το Βρετανικό Συμβούλιο έχει τίνει ευήκο νου στην έκκληση και στο υπόμνημα που έχει υποβάλει η σχολή μας για ίδρυση τμήματος αραβικής γλώσσας και φιλολογίας και πολιτισμού και ελπιστούμε οι συγκυρίες να το επιτρέψουν αυτό να γίνει. Κάνει και μια χειρή απάντηση στα σενάρια τα οποία ψηφιριζόντουσαν για κατάργηση ή συγχώνευση ξενόγλωσσων τμήματων
κάτι το οποίο όχι μόνο δεν επιθυμούμε, αλλά επιθυμούμε να προωθήσουμε περαιτέρω την ανάπτυξή μας σε αυτές τις λεγόμενες ξενόγλωσσες γλώσσες, φιλολογίες και πολιτισμού. Και αγαπητή Ελένη, θέλω να πω και σε προσωπικό επίπεδο ότι σε ευχαριστώ και σε ευγνωμονώ. Με διδάσκεις πάντοτε με τη στάση σου, με την παρουσία σου, με τη συμπεριφορά σου. Και η αρχική σου αναφορά ήταν πολύ συγκινητική και τιμητική για μένα και πολύ διδακτική. Γιατί αγαπητές και αγαπητοί, ήταν μια μεγάλη ψυχία να αφιερώσεις την ανακοίνωσή σου σε παλαιό συνάδελφο και αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου μας, ομοίως και σε τέος κοσμήτρα της σχολής και επίσης αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου μας. Και αυτό με διδάσκει και εμένα για το κατά πόσον είμαστε όλοι περαστικοί από αυτές τις θέσεις. Και πρέπει να αφήσει ο καθένας τη μαρτυρία του και το στίγμα του σαν να είμαστε ένα φύλλο το οποίο περνάει και δεν αγγίζει το έδαφος, δεν πληγώνει καθόλου με το πάτημά του και το πέρασμά του, τον χώρο, τον τόπο, τους ανθρώπους. Απλώς αφήνει μια άβρα, μια πνοή, έναν αέρα ο οποίος μπορεί να παραμείνει ή όχι στην ανάμνηση των ανθρώπων. Αυτή η αίσθηση της παροδικότητας, η μνήμη θανάτου που λέμε στον χώρο της Ανατολής, είναι εξαιρετικά διδακτική και σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την αρχική σου αναφορά και την κρατώ σαν έτσι, προσωπικό σημείο αναφοράς. Ευχαριστώ σε όλους σας για την προσέλευση και την αποκρίσή σας. Εγώ ένα έχω να πω, το ίδιο πράγμα λέω κάθε φορά, ότι αν δεν ήταν κοσμήτωρας ο κύριος Χαλδεάκης, δεν θα ήμασταν εδώ. Μεγαλύτερη ευχαριστία από αυτήν δεν υπάρχει. Έτσι νιώθω. Και ευχαριστώ θερμότατα όλους.